Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συντρόφους της Dilin και να ευχηθώ στον Gregor Gysi χρόνια πολλά και να τον ευχαριστήσω και αυτόν, καθώς και τον Κλάους, τον Γκεζίνε, τον Όσκαρ, διότι αποδεικνύουν στον ελληνικό λαό ότι δεν είναι όλοι οι Γερμανοί και όλοι οι Γερμανοί πολιτικοί σαν τη Μέρκελ, τον Ρέσλερ, τον Σόιμπλε και τον Βερστεβέλε. Ich möchte mich bei der Linken sehr bedanken über die Einladung und die Solidarität. Gregor Gysi, herzlichen Glückwünsche zum Geburtstag wünschen und auch allen Parteimitgliedern hier, dass sie zeigen, dass nicht alle Politiker in Deutschland so sind wie Merkel. Die Homilien von Gregor in der Germanischen Vule sind besonders dimophilis. Στην Ελλάδα και στους Έλληνες, διότι είναι ο μόνος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στο Γερμανικό Κοινοβούλιο που υπασπίζεται την αλήθεια και υπασπίζεται και τον ελληνικό λαό. Gregors Reden im Parlament sind in Griechenland sehr populär, weil es der einzige Politiker ist, der einzige gewählte Vertreter, der die Wahrheit verteidigt in den Augen des griechischen Volkes. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να πείσουν και τους Έλληνες και τους Γερμανούς ότι στην Ευρώπη ισχύει ο μύθος του Εσόπ. In den letzten Jahren versucht man in Griechenland wie in Deutschland die Menschen zu überzeugen, dass das Märchen von Esop gilt, wahr ist. Ο μύθος για τον Τζίτζικα και τον Έρμικα. Es ist das Märchen von der Grille und der Ameise. Είναι ένας μύθος που αναφέρεται στα εργατικά μυρμήγκια που όλο το καλοκαίρι δουλεύουν σκληρά, ενώ ο Τζίτζικας κάθεται και απολαμβάνει, και όταν όμως έρχεται ο χειμώνας, τα μυρμήγκια παγώνουν, τα μυρμήγκια απολαμβάνουν, ενώ τα τζιτζίκια παγώνουν από το κρύο. Es ist ein Märchen über die arbeitsamen, die strebsamen Ameisen, die den ganzen Sommer überarbeiten, während die Grillen schlafen. Έτσι μας είπαν ότι η Ευρώπη κατοικείται στο βορρά από μυρμήγκια και στο νότο από τζιτζίκια. So hat man uns gesagt, dass Europa im Norden von Ameisen und im Süden von Grillen bewohnt wird. Μας είπαν όμως ψέματα, διότι όλη η Ευρώπη, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της, κατοικείται ταυτόχρονα και από μυρμήγκια και από τζιτζίκια. Wir wurden allerdings belogen, weil ganz Europa in ihrer ganzen Breite und Länge sowohl von Ameisen wie von Grillen bewohnt wird. Στο βορρά, εδώ στη Γερμανία, τα μυρμήγκια δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία έχουν παγωμένους μισθούς. Im Norden, hier in Deutschland, arbeiten die Ameisen sehr hart und seit über 10 Jahren haben sie keine Lohnerhöhung mehr gesehen. Ενώ τα τζιτζίκια, während die Grillen, οι τραπεζίτες και οι κεφαλαιοκράτες, die Bankiers und die Kapitalisten, έχουν διπλασιάσει και τριπλασιάσει τα κέρδη τους. Ihren Profit verdoppelt und verdreifacht haben. Ενώ στο Νότο, στην Ελλάδα και στις χώρες του Νότου, während im Süden, in Griechenland und in den südlichen Ländern, τα μυρμήγκια δουλεύουν πάρα πολύ σκληρά και οι Έλληνες βγήκαν πρώτοι σε όλη την Ευρώπη σε ώρες εργασίας. Die Ameisen sehr hart arbeiten und in Griechenland sind die Arbeitnehmer die mit den meisten Arbeitsstunden. Ενώ τα τζιτζίκια καρπώνονται τον υδρότα τους και κερδίζουν δισεκατομμύρια. Während die Grillen von ihrem Schweiß profitieren und Milliardenbeträge erhalten. Και τώρα που ήρθε η κρίση, λένε στα μυρμήγκια του Βορρά, πρέπει από τα λίγα που κερδίζετε, μάλλον από τους μισθούς και το εισόδημά σας που μένει σταθερό, να δώσετε στα ξαδέλφια σας στο Νότο. Und jetzt zu Zeiten der Krise wird den Ameisen im Norden gesagt, jetzt in der Krise müsst ihr von dem hart erarbeiteten Geld etwas an eure Brüder im Süden abgeben. Μόνο που από αυτά τα χρήματα που δίνουν τα μυρμήγκια του Βορρά για τα ξαδέλφια του στο Νότο δεν πάει ούτε ένα ευρώ στα μυρμήγκια του Νότου. Όλα πηγαίνουν στα τζιτζίκια και του Νότου και του Βορρά που τα μοιράζονται. Nur all dieses Geld, von all diesem Geld, das die Ameisen des Nordens zahlen, geht kein einziger Euro an die Ameisen des Südens, sondern an die Grillen des Nordens und des Südens. Αυτή είναι η πραγματική, η αληθινή εφαρμογή του μύθου του Εσόπου στην Ευρώπη. Das ist die tatsächliche Dimension dieses Märchens von Aesop heute in Europa.
Η επιλογή της λιτότητας ως φάρμακο για την έξοδο από την κρίση αποδεικνύεται καταστροφική. Die Entscheidung für Austerität als Ausgang, als Überwindung, zur Überwindung der Krise erweist sich als katastrophal. Το φάρμακο αποδεικνύεται πιο οδυνηρό από την ίδια την ασθένεια. Die Medizin erweist sich als schlimmer, als schmerzhafter als die Krankheit an sich. Και η κρίση πια δεν περιορίζεται στις χώρες της περιφέρειας, όπως θέλουν να μας πούνε, αλλά χτυπάει την ίδια την καρδιά της Ευρωζώνης, δικαιώνοντας τις αναλύσεις του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Und so verbleibt die Krise nicht in den Ländern der Peripherie, sondern schlägt im Herz der Eurozone zu, was wiederum die Analysen der europäischen Linken wahr erscheinen lässt. Που μιλάγαμε για μια κρίση συστημική. Wir redeten über eine systemische Krise, eine Systemkrise. Για μια κρίση του ευρώ και της αρχιτεκτονικής πάνω στην οποία εκδοθεί. Eine Euro-Krise und eine Krise der Architektur, auf der dieser aufgebaut wurde. Η Ελλάδα επιλέχθηκε να γίνει το πειραματόζω. Griechenland wurde auserkoren, das ein Versuchskaninchen zu sein. Και οι εξελίξεις στη χώρα μου, δυστυχώς, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή της σκληρής λιτότητας, είναι τραγικές. Und leider sind die Konsequenzen in meinem Land zwei Jahre nach Anwendung der Austerität tragisch. Βρισκόμαστε μπροστά σε κοινωνικά ερείπια. Wir befinden uns vor sozialen Trümmern. Η ανεργία έχει εκτοξευθεί από το 11 στο 24%. Die Arbeitslosigkeit ist von 11 auf 24% angestiegen. Στα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι ένας στους δύο νέους κάτω από τα 4 χρονών είναι άνεργος. Die offiziellen Zahlen zeigen, dass einer unter zwei jungen Menschen von unter 24 Jahren alt arbeitslos sind. Χιλιάδες νέοι επιστήμονες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τη χώρα, ενώ στους δρόμους των μεγάλων πόλεων έχουμε χιλιάδες αστέγους. Tausende junger Wissenschaftler werden dazu gezwungen, das Land zu verlassen, während auf den Straßen sich die Obdachlosen häufen. Και παρόλα αυτά, η Τρόικα και η ελληνική κυβέρνηση επιμένει στην ίδια συνταγή της σκληρής λιτότητας και των νέων περικοπών των μισθών ακόμα και στον ιδιωτικό τομέα. Und trotzdem besteht die Troika und die Regierung auf eine Weiterführung dieser Politik der harten Austerität mit weiterer Kürzung von Löhnen und Gehältern. Όμως αυτή η πολιτική δεν είναι μόνο κοινωνικά ανάλγητη, αλλά είναι και απολύτως αναποτελεσματική. Politik ist jedoch nicht nur sozial ungerecht, sondern auch total ergebnislos. Το χρέος όχι μόνο δεν μειώθηκε όλα αυτά τα δύο χρόνια, αλλά αυξήθηκε με πολύ μεγάλους ρυθμούς. Die Staatsschulden sind in diesen Jahren nicht nur gesunken, sondern viel mehr rasant angestiegen. Για να καταλάβετε όμως με ποιον τρόπο προσπαθούν να διεξάγουν αυτό το πείραμα, δεν έχετε παρά να ανατρέξετε στο ρόλο και στον τρόπο που η περιβόητη Τρόιχαντ προχώρησε τις διαδικασίες αποκρατικοποίησης στην πρώην Ανατολική Γερμανία. Zu verstehen, wie man dieses Verfahren folgt, muss man nur schauen, welche Politik der Entstaatlichung im ehemaligen Ostdeutschland verfolgt wurde. Ο στόχος τους είναι να παρακάψουν τη συνταγματική νομιμότητα. Ihr Ziel ist eine Umgehung der verfassungsmäßigen Legalität. Να προχωρήσουν με νομοθεσίες fast track, express. Auf fast track Gesetzgebungen auszuweichen. Και φυσικά να εκποιήσουν μια δημόσια περιουσία πολύ μεγάλης αξίας έναντι ευτελούς τιμήματος. Und natürlich öffentliches Eigentum von hohem Wert gegen einen sehr niedrigen Preis abzutreten. Το περιβόητο haircut, το κούρεμα για το ελληνικό χρέος, der famose Schuldenschnitt für Griechenland, έχει ήδη αποδειχθεί ένα μεγάλο ναυάγιο. Hat sich bereits als ein riesiger Schiffbruch erwiesen. Αφού τα ίδια τα hedge funds φρόντισαν προκαταβολικά να προβοκάρουν αυτή τη διαδικασία. Dieses Verfahren wurde im Vornherein von den Hedge Funds sabotiert. Αφού προβλέποντας ότι θα υπάρξει κούρεμα 50%, πήγανε στη δευτερογενή αγορά και αγοράσανε
ομόλογα του ελληνικού δημοσίου στο 30% της ονομαστικής αξίας. Da ein Schuldenschnitt von 50% vorhergesehen war, haben Sie auf dem Sekundärmarkt Staatsanleihen zu 30% des Preises gekauft. Έτσι με το κούρεμα του 50% αυτοί θα έχουν ένα 20% κέρδος. So werden diese bei einem Schuldenschnitt von 50% 20% Profit erlangen. Την ίδια στιγμή, για να προχωρήσει αυτή η διαδικασία που θα μειώσει στην καλύτερη των περιπτώσεων 100 δισεκατομμύρια το ελληνικό χρέος. Gleichzeitig zur Weiterführung dieses Verfahrens, das bestenfalls 100 Milliarden Euro von den griechischen Staatsschulden reduzieren wird. Απαιτούνται άμεσα 90 δισεκατομμύρια νέο δάνειο το οποίο θα δώσουν η Τρόικα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Sind gleichzeitig die unmittelbar 90 Milliarden Euro in Darlehen erforderlich, die vom IMF kommen werden. Και όλα αυτά στην καλύτερη των περιπτώσεων που θα μείνει σταθερή η ύφεση, πράγμα το οποίο δεν προβλέπετε. Und all das im besten Fall. Das heißt, wenn die Situation stabil bleibt, was nicht zu erwarten ist. Και θα υπάρχει καθολική συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Und wenn an diesem Verfahren auch von allen teilgenommen wird. Συνεπώς, στην καλύτερη των περιπτώσεων, η Ελλάδα θα βγει μέσα από μια μακρόχρονη διαδικασία ύφεσης και λιτότητας, ώστε το 2020 να έχει ένα χρέος που θα είναι πάλι μη βιώσιμο. 120% του ακαθάριστου προϊόντος. So wird Griechenland im Jahr 2020 Staatsschulden von 120% des BIP haben, nach einem langjährigen Zeitraum von Austerität. Das heißt, die Staatsschulden werden auch dann nicht nachhaltig sein. Και θέλω να κρατήσετε κάτι. Από αυτά τα χρήματα, τα 90 δις που είπα πιο πριν, που θα δοθούν άμεσα τώρα στην Ελλάδα, ούτε ένα ευρώ δεν θα πάει στην πραγματική οικονομία. Davon möchte ich eins betonen, dass von all diesem Geld, das nach Griechenland fließen wird, wird kein einziger Euro in die Realwirtschaft fließen. Τα 40 θα πάνε για να στηρίξουν τις τράπεζες. 40 Millionen Milliarden werden in die Banken fließen. Τα 30 για να στηρίξουν τους ομολογιούχους. 30 für die Inhaber von Staatsanleihen. Και άλλα 20 άμεσα για ομόλογα που λήγουν μέσα στο Μάρτιο. Und 20 unmittelbar für ablaufende Staatsanleihen. Ήδη όμως οι διαπραγματεύσεις είναι στον αέρα και όλες οι προβλέψεις λένε ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία. Die Verhandlungen finden jedoch zurzeit statt und alles sieht danach aus, als ob man keine Einigung erreichen wird. Η πιο πιθανή εκδοχή είναι η λεγόμενη ελεγχόμενη, συντεταγμένη χρεοκοπία της ελληνικής οικονομίας μέσα στο ευρώ. Das Wahrscheinlichste ist die sogenannte geregelte Insolvenz von Griechenland innerhalb des Euro. Όμως θα ήθελα να μου επιτρέψετε να σας πω δύο στοιχεία για να καταλάβετε ποια είναι αυτή η χώρα που χρεοκοπεί. Bitte gestatten Sie mir jedoch zwei Sachen zu sagen, um zu verstehen, was ist das für ein Land, das in die Insolvenz geht. Η Ελλάδα είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ευρώπη μέχρι το 2005. Griechenland war das Land mit dem größten Wachstum in Europa bis zum Jahr 2005. Ακόμα και σήμερα, που είναι στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, selbst heute, wo es kurz vor der Insolvenz steht, είναι στις 30 πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Gehört es zu den 30 reichsten Ländern der Welt. Κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια ναυτιλία, έχει τον πρώτο εμπορικό στόλο. Es hat den ersten Platz in der internationalen Schifffahrt. Es hat den größten, die größte kommerzielle Handelsflotte. Και το ΑΕΠ της χώρας μας, της Ελλάδας, τα τελευταία 10 χρόνια, από το 1998 στο 2008, αυξήθηκε 50%. Und das BIP meines Landes ist in den letzten 10 Jahren von 98 bis 2008 um 50% angestiegen. Πού πήγε όλος αυτός ο πλούτος? Wo ist denn all das Reichtum hin? Γίνανε κοινωνικές υποδομές, αυξήθηκαν οι μισθοί και οι συντάξεις? Ist es in Sozialleistungen geflossen, sind die Löhne oder die Renten gestiegen? Όλος αυτός ο πλούτος πήγε στους κεφαλαιοκράτες και στους τραπεζίτες που τώρα μεταφέρουν τα χρήματά τους στις τράπεζες της Ελβετίας και της Γερμανίας. All dieser Reichtum ist in die Taschen von Bankiers und Kapitalisten geflossen, die ihn jetzt wiederum in die Banken der Schweiz und Deutschlands transferieren. Γιατί όλα αυτά τα 10 χρόνια της ανάπτυξης είχαμε την πιο άδικη διανομή πλούτου και την πιο άδικη φορολογία σε όλη την Ευρώπη.
weil über all diese 10 Jahre des Wachstums wir die ungerechteste Reichtumsverteilung und die ungerechteste Besteuerung in ganz Europa hatten. Έχουμε τη χειρότερη αναλογία άμεσων φόρων σε όλη την Ευρώπη. Wir haben das schlechteste Verhältnis von indirekten zu direkten Steuern in ganz Europa. Αυτό οδήγησε σε μια διαρκή υστέρηση φόρων τη δεκαετία που σας μιλώ, αντίστοιχη του πρώτου δανείου που πήραμε. 110 δις. Das führte dazu, dass die Staatseinnahmen den Ausgaben immer hinterhergehinkt haben. Και θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το λέει ο φίλος μου ο Γκρέγκορ, γιατί λέει συνέχεια για τους 2.000 Έλληνες που κατέχουν όλο τον πλούτο και έχει δίκιο. Und dann möchte ich noch ein Beispiel nennen, damit mein Freund Gregor es auch erzählen kann, denn erzählt ja dauernd über diese Familien, die 80% des Reichtums haben. Οι Έλληνες πλειοκτήτες που μεταφέρουν το 50% του πετρελαίου που εισάγει η Κίνα. Die griechischen Schifffahrtsgesellschaften, die 50% des Erdöls transportieren, das China importiert. Που δεν ξέρουν δηλαδή τι έχουν. Das heißt, sind sehr reiche Unternehmen, sehr reiche Menschen. Δίνουν φόρους στο ελληνικό δημόσιο κατέτος μόλις 15 εκατομμύρια ευρώ. Zahlen insgesamt jährlich an den griechischen Staat an Steuern 15 Millionen Euro. Την ίδια στιγμή που μόνο οι μετανάστες με την πράσινη κάρτα που παίρνουν στην Ελλάδα πληρώνουν 50 εκατομμύρια ευρώ. Gleichzeitig bezahlen die Migranten für Gebühren für ihre Aufenthaltserlaubnisse ca. 50 Millionen Euro. Οι πλειοκτήτες έχουν 58 διαφορετικές φοροαπαλλαγές. Die Schifffahrtsgesellschaften haben 58 unterschiedliche Steuerbefreiungen. Ενώ το ποσοστό της παραοικονομίας στην Ελλάδα ανέρχεται στο 30% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Während der Prozentsatz der Schwarzwirtschaft bei ca. 30% des BIP liegt. Γιατί σας τα είπα αυτά, για να σας αποδείξω ότι το πραγματικό πρόβλημα της Ελλάδας και το πραγματικό πρόβλημα της Ευρώπης δεν είναι το χρέος. Warum erzähle ich das? Ihnen zu zeigen, dass das wahre Problem Griechenland, das wahre Problem Europas nicht die Staatsschulden sind. Το χρέος είναι ένα εργαλείο για την επιβολή ταξικών πολιτικών λιτότητας. Die Staatsschulden sind ein Instrument zur Auferlegung von Klassenpolitik und Austeritätsmaßnahmen. Το χρέος είναι ένα εργαλείο για να διαλύσουν το κοινωνικό συμβόλαιο και τις δημοκρατικές κατακτήσεις στην Ευρώπη. Die Staatsschulden sind ein Instrument, die demokratischen Errungenschaften und den gesellschaftlichen Vertrag in Europa abzuschaffen. Το πρόβλημα είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Das Problem ist Neoliberalismus. Το πρόβλημα είναι η λιτότητα. Das Problem ist die Austerität. Το πρόβλημα είναι η άνηση διανομή του πλούτου. Das Problem ist die ungerechte Reichtumsverteilung. Το πρόβλημα είναι η πολιτική που ακολουθούν με θρησκευτική ευλάβεια Μέρκελ και Σαρκοζή. Das Problem ist die Politik, die von Merkel und Sarkozy gefolgt wird. Σε κρίση λοιπόν δεν είναι η Ελλάδα και οι χώρες της περιφέρειας. Σε κρίση είναι η Ευρώπη, είναι η αρχιτεκτονική του ευρώ, είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός. In der Krise befindet sich also nicht Griechenland und die Länder der Peripherie, sondern in der Krise befindet sich der Euro und die Architektur, auf der dieser aufgebaut wurde, sowie der Kapitalismus. Και καμία λύση δεν πρόκειται να δοθεί από τους οίκους αξιολόγησης και από τις αγορές. Und durch die Ratingagenturen und die Märkte ist natürlich keine Lösung zu erwarten. Αλλά από τις πολιτικές δυνάμεις που θα έρθουν σε ρήξη με την πολιτική του νεοφιλελευθερισμού. Sondern von den politischen Kräften, die sich mit den Politiken des Neoliberalismus konfrontieren werden. Από τις πολιτικές δυνάμεις που με τη βοήθεια των λαών της Ευρώπης θα κατατάξουν στην κατηγορία σκουπίδια τους οίκους αξιολόγησης και τις αγορές. Von den politischen Kräften, die zusammen mit den Völkern Europas die Ratingagenturen und die Märkte und den Märkten das Prädikat Ramsch geben werden. Που θα βάλουν 3α στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία. Die ein Rating von 3As der Gesellschaft geben werden. Η ελληνική γλώσσα
Η πλούσια ελληνική γλώσσα έχει τρεις υπέροχες λέξεις που αρχίζουν από αλφα. Die griechische Sprache, die reiche griechische Sprache hat drei Wörter, die mit A beginnen. Αλληλεγγύη, ανάπτυξη, απασχόληση. Solidarität, Wachstum, Beschäftigung. Αυτά τα τρία αλφα να βάλουμε στην πραγματική οικονομία και στην κοινωνία. Diese drei A sind das Rating, was die Gesellschaft braucht. Να αρνηθούμε. Να αρνηθούμε την αυταρχική ομοσπονδιοποίηση της Ευρώπης και τη συρρήκνωση της δημοκρατίας. Wir sollen uns der autokratischen Föderalisierung Europas und dem Zusammenschrumpfen der Demokratie entgegenstellen. Να θέσουμε το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην υπηρεσία της κοινωνίας και όχι των κερδών. Wir sollen das Finanzsystem in den Dienst der Gesellschaft, nicht des Profits stellen. Να φορολογήσουμε τον πλούτο και να σταματήσουμε να φορολογούμε τη φτώχεια. Wir sollen das Reichtum besteuern und nicht die Armut. Και όσο για το χρέος, η αποτυχία του PSI στην Ελλάδα ίσως να είναι και μια ευκαιρία, ένας καταλύτης ώστε να επαναφέρουμε το πρόβλημα στις πραγματικές ευρωπαϊκές του διαστάσεις. Vielleicht ist auch der mangelnde Erfolg des Schuldenschnittes in Griechenland auch ein guter Anlass, um das Problem in Griechenland in seine wahren Dimensionen zurückzusetzen. Να διεκδικήσουμε άλλο ρόλο για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ώστε αυτή να δανείζει χαμηλότοκα κράτη και όχι μόνο εμπορικές τράπεζες. Wir sollen eine andere Rolle für die Europäische Zentralbank fordern, so dass diese direkt an Staaten und nicht an private Banken leiht. Να διεκδικήσουμε μια πολυμερή διάσκεψη για το δημόσιο χρέος των χωρών της Ευρώπης. Wir sollen ein Mehrparteientreffen für die Zukunft Europas fordern. Στο πρότυπο της συμφωνίας που έγινε το 1953 για τη Γερμανία. Nach dem Vorbild des Abkommens, das es 1953 für Deutschland gegeben hat. Όπου διαγράφηκε το 50% του χρέους χωρίς μνημόνια λιτότητας και με τον όρο ότι το υπόλοιπο θα αποπληρώνεται αν υπάρχει ανάπτυξη στην οικονομία. Als 50% der Schulden gestrichen wurde und das rechtliche die restlichen zurückbezahlt wurden, aber nur unter der Voraussetzung, dass man Wachstum in der Wirtschaft hat. Αγαπητοί σύντροφοι, liebe Genossen, στην Ελλάδα έχουμε έναν πολύ σπουδαίο διανοητή, δεν είναι πια στη ζωή, τον Νίκο τον Πουλατζά. In Griechenland haben wir einen sehr wichtigen Intellektuellen, er lebt leider nicht mehr, Nikos Koulantzas. Ο Νίκος Πουλαντζάς στη δεκαετία του 70 είχε πει πολύ προφητικά ότι ο σοσιαλισμός ή θα είναι δημοκρατικός ή δεν θα υπάρξει. Σήμερα εμείς μπορούμε να πούμε ότι η Ενωμένη Ευρώπη ή θα είναι δημοκρατική και κοινωνικά αλληλέγγυη ή δεν θα υπάρξει. Heute können wir sagen, dass das Vereinigte Europa entweder demokratisch und sozial solidarisch sein wird oder nicht existieren wird. Ας αγωνιστούμε λοιπόν. Lasst uns also. Ας αγωνιστούμε λοιπόν όλοι μαζί για να υπάρξει, βλέποντάς το και ως προϋπόθεση αυτόν τον αγώνα, για τον αγώνα μας και το όραμά μας για τον σοσιαλισμό. Lasst uns also alle zusammen kämpfen, damit es dieses Europa geben wird, mit unserer Vision des Sozialismus. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Vielen Dank. Για την αλληλεγγύη σας και την υποστήριξή σας. Να είστε καλά.